Σήμερα στην ιστορική Τρίπολη τιμούμε την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Μια μεγάλη μάχη, μεγάλης στρατηγικής και στρατιωτικής σημασίας που έβαλε τα θεμέλια για την επιτυχή έκβαση της Εθνικής Επανάστασης, της Ελληνικής Επανάστασης του 21. Παράλληλα, είναι μια μάχη με ανεξάντλητη πηγή συμβολισμών και μηνυμάτων. Ότι εμείς οι Έλληνες, αγωνιζόμενοι με αυτοθυσία, ηρωικά, ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Και στέλνουμε ένα μήνυμα ότι μπορούμε να υπερασπίσουμε την εθνική κυριαρχία και τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Παράλληλα, αποτείουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους μεγάλους αγωνιστές, στους πρωτομάστορες αυτής της μεγάλης επιτυχίας και της μεγάλης νίκης, με κορυφαίο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Θα είναι αιωνία η μνήμη όλων των αγωνιστών που έχασαν τη ζωή τους και αγωνίστηκαν στην άλωση της Τριπολιτσάς. Σας ευχαριστώ. Σήμερα η Τρίπολη, σήμερα η πόλη μας φοράει τα γιορτινά της. Σήμερα, εκτός από την Τρίπολη, όλη η Αρκαδία, όλη η Ελλάδα τιμάμε αυτούς που δώσανε τη ζωή τους πριν 203 χρόνια για να είμαστε όλοι εμείς ελεύθεροι. Η άλωση της Τριπολιτσάς ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική στιγμή της ιστορίας μας, γιατί έδωσε το έναυσμα για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Μέσα από την άλωση της Τριπολιτσάς αναδείχθηκε όμως και ο στρατηγικός νους και το μυαλό του γέρου του Μοριά, του μεγάλου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος με τις αποφάσεις του έδειξε ότι είναι αυτός που θα οδηγούσε μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς την πατρίδα μας στην ελευθερία. Όμως, αυτό που εμείς οφείλουμε να κρατάμε είναι ότι πριν 203 χρόνια οι Έλληνες απέδειξαν ότι όταν υπάρχει ομόνοια, όταν υπάρχει ομοψυχία και σύνεση, τότε πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε το ακατόρθωτο. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Σήμερα, από την ιστορική Τριπολιτσά, τιμούμε την ιστορία μας. Μια ιστορία που είναι πηγή εθνικής ενότητας και βεβαίως εθνικής υπερηφάνειας. Οι Έλληνες, με ψυχή βαθιά και εθνική ενότητα, είμαι βέβαιος ότι μπορούν να πετύχουν τα πάντα και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα από αυτή την ιστορική επέτειο. Μια σημαντική μέρα, η άλωση, η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς, στρατηγική σύλληψη και έργο του γέρου του Μοριά, έδωσε όθηση στην Ελληνική Επανάσταση. Βέβαια, τα ιστορικά γεγονότα πρέπει να μας διδάσκουν ούτως ώστε το παρόν και το μέλλον να διακατέχεται από αρχές και αξίες όπως εκείνες που είχαν οι πρόγονοι μας. Θεωρώ ότι υπό τις σημερινές συνθήκες και σε μία άλλη εντελώς διαφορετική ιστορική περίοδο η τουρκική επιθετικότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον ελληνισμό. Χρειάζεται συνεπώς να διαμορφωθεί εθνική στρατηγική η οποία δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει και αυτή η εθνική στρατηγική να στηρίζεται αφενός μεν σε μία πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, σε μία ενεργό παρουσία της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκνεσθε, γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα το περιβάλλον δεν είναι απλώς ανήσυχο, είναι πολεμικό. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι δεν αποτελεί η αρχή η οποία σήμερα διατρέχει την πολιτική της κυβέρνησης του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, δεν αποτελεί, θα έλεγα, αρχή η οποία δεν δημιουργεί προβλήματα στην ελληνική πολιτική. Συνεπώς, χρειάζεται εθνική στρατηγική, χρειάζεται κοινωνική συνοχή και εθνική ενότητα που προϋποθέτει και συνεπάγεται πολιτικές οι οποίες δεν ενισχύουν αλλά τουναντίον μειώνουν τις περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα τιμούμε και εορτάζουμε την πρώτη μεγάλη νίκη της Ελληνικής Επανάστασης και αυτή η νίκη δεν είναι άλλη από την άλωση της Τριπολιτσάς. Η άλωση της Τριπολιτσάς μαζί με άλλες μεγάλες νίκες των Ελλήνων καθόρισαν το μέλλον αυτού του τόπου. Οι Έλληνες με τη βοήθεια του Θεού και το στρατηγικό μυαλό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη κατάφεραν το ακατόρθωτο. Γι' αυτό λοιπόν ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα λόγια που είπε ο μεγάλος εθνεγέρτης των Ελλήνων, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ότι εμείς την Ελλάδα θέλουμε και ας τρώμε πέτρες. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Οι προγόνοι μας αγωνίστηκαν για να ζούμε σήμερα σε μια ελεύθερη Ελλάδα. Δικό μας χρέος είναι να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Ελλάδα καλύτερη, μια Ελλάδα πιο ισχυρή. Και θα με επιτρέψετε και μια προσωπική αναφορά. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση όταν είμαι στην Τρίπολη και ιδιαίτερα όταν είδα να παραλάβει το πρώτο λύκειο Τρίπολης, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου ως μαθητή να παραλάβει εδώ με το πρώτο λύκειο Τρίπολης. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά στην Τρίπολη, χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Ευχαριστούμε. Θανάση Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Καραβίδων. Ο εορτασμός των εθνικών επαιτίων στην Τριπολιτσιά σήμερα, στην Καλαμάτα, στα Καλάβιδα, είναι μια ιστορία σημαντική για το έθνος μας. Είναι ενωμένοι Έλληνες, το 21 έδωσαν τη μεγάλη νίκη απελευθερωθεί η Ελλάδα από τον ελληνικό ζυγό. Ενωμένοι πάλι σήμερα μπορούμε να εφημερίσουμε και να έχουμε προκοπή στη χώρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες από εδώ από την Τρίπολη. Συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή και στον Δήμαρχο. Η άλωση της Τριπολιτσάς είναι μια κορυφαία στιγμή, ένα κορυφαίο γεγονός για την Ελληνική Επανάσταση. Θα έλεγα ότι είναι ένα σύμβολο για την αστήρευτη και αδιαπραγμάτευτη θέληση των Ελλήνων για ελευθερία. Νομίζω ότι σήμερα θυμόμαστε και τιμούμε ιστορικά γεγονότα και όχι μόνο, πολύ περισσότερο τις αξίες που πηγάζουν από αυτά τα γεγονότα, όπως είναι το θάρρος, όπως είναι η αποφασιστικότητα, όπως είναι η ενότητα. Έχουμε χρέος όλοι μας να θυμόμαστε και να τιμούμε την κληρονομιά μας και να δούμε από αυτή δύναμη για ένα καλύτερο αύριο για την Πελοπόννησο, για την Ελλάδα, για όλους μας. Πιστεύω ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις προκλήσεις του καιρού και σίγουρα με την ίδια αποφασιστικότητα μπορούμε να φτιάξουμε τις συνθήκες για ανάπτυξη, πρόοδο και ευμερία. Με πολύ μεγάλη συγκίνηση και πολύ περηφάνεια συμμετέχουμε όλοι στις σημερινές εκδηλώσεις, τιμώντας τους ηρώες και τους αγώνες τους. Νομίζω ότι αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους διοργανωτές, ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και εύχομαι κάθε καλό. Να είστε καλά. Τιμήσαμε τη 23η επέτειο της άλωσης Τριπολιτσάς. Μια μάχη η οποία ήταν κομβική για την εξέλιξη του αγώνα, τη πρώτη μεγάλη επιτυχία των Ελλήνων που έδωσε παντού το σήμα ότι οι λίγοι αλλά ενωμένοι Έλληνες μπορούν να κερδίσουν μια πολύ μεγάλη αυτοκρατορία. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Διατηρούμε ζωντανή την ιστορική μνήμη, την έχουμε οδηγό για να δείξουμε παντού ότι ενωμένοι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε πρόκληση, σε κάθε αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας και να συνεχίσουμε μια ισχυρή Ελλάδα έτσι όπως είναι, προπύργιο ελευθερίας, ισορροπίας και δημοκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Η ιστορική ημέρα σήμερα. Εορτάζουμε τα 203 χρόνια από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Η Τρίπολη γιορτάζει, η Πελοπόννησος γιορτάζει, όλη η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. 203 χρόνια μετά από τότε που το στρατήγημα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και ενώ κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μπορεί να έχει επιτυχία, το στρατήγημα λοιπόν να καταλάβουν την Τριπολιτσά, το κέντρο, το διοικητικό, το οικονομικό, το εμπορικό και τη έδρα του Πασά της Πελοποννήσου, το κέντρο της Οθωμανικής εξουσίας εδώ στην Πελοπόννησο, έγινε επιτυχία, κατορθώθηκε αυτός ο σκοπός και καθιερώθηκε μετά από αυτό το ιστορικό γεγονός στη συνείδηση όλων των Ελλήνων αλλά και των ξένων ότι η Ελληνική Επανάσταση που μέχρι τότε αναγνωριζόταν ως μια στάση κάποιων χωρικών ενάντια σε μια παντοδύναμη αυτοκρατορία, καθιερώθηκε λοιπόν και θεμελιώθηκε ότι μπορεί να έχει πιθανότητες επιτυχίας. Σήμερα, 203 χρόνια μετά, εορτάζουμε ο Δήμος Τρίπολης με τη μεγαλοπρέπεια που της πρέπει, την άλωση της Τριπολιτσάς, τιμούμε τους προγόνους μας,
έχουμε το παράδειγμά τους ως φάρο και ως οδηγό, γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια περιοχή του κόσμου και σε μια εποχή όπου τα πράγματα δεν είναι ήρεμα. Ο εξανατολών γειτονάς μας εξακολουθεί να είναι απειλητικός και το παράδειγμα εκείνων των ανθρώπων πρέπει να είναι, όπως είπα, φάρος και οδηγός για όλους εμάς τους νεοέλληνες, έτσι ώστε αν χρειαστεί να υπερασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα, να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να υπερασπιστούμε τα κεκτημένα του ελληνικού λαού. Χρόνια πολλά Τρίπολη, χρόνια πολλά Ελλάδα. Σήμερα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή και στον Δήμαρχο και κυρίως σε όλους αυτούς που συμμετείχαν από όλους τους νομούς της Πελοποννήσου, διότι η άνοση της Πολιτσάς είναι πανπελοποννησιακή γιορτή και πρέπει όλοι μαζί οι Πελοποννήσοι, οι Μωραΐδες, να το γιορτάζουμε εδώ στην Τρίπολη. Εύχομαι και εγώ και του χρόνου με υγεία να είμαστε πάλι εδώ. Ευχαριστώ πολύ.